Είναι η πρώτη φορά στα 20 χρόνια που ασχολούμαι με το τουριστικό ρεπορτάζ που ήταν πολύ δύσκολο να κάνουμε μία έτσι αξιολόγηση των μέχρι τώρα προκρατήσεων, καθώς ουσιαστικά είναι ανύπαρκτες. Πάμε να δούμε όμως μία εκτίμηση που έρχεται από την TUI-AG και τι ουσιαστικά λέει, τι ενδιαφέρον υπάρχει από την TUI, ένας μεγάλος τουριστικός οργανισμός. Πάμε να δούμε τον πρώτο πίνακα. Η εκτίμηση είναι ότι η TUI υπολογίζει ότι θα αξιοποιήσει το 80% της διαθεσιμότητας σε σχέση με το 2019. Αντιλαμβάνεστε ότι στους υπολογισμούς δεν μπαίνει καν το 2020. Ήταν μια προβληματική χρονιά και όλες οι συγκρίσεις γίνονται με το 2019. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, αν αυτό συμβεί, είναι μια σωστή εξέλιξη, μια καλή εξέλιξη, όμως ο κορονοϊός δεν έχει πει την τελευταία κουβέντα. Με βάση αυτά τα δεδομένα, φαίνεται ότι μέχρι στιγμής, με βάση τα στοιχεία του 19, υπάρχει μία μείωση από τη Γερμανία της τάξης του 20% και μία μείωση από τη Μεγάλη Βρετανία της τάξης του 40%. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο να βρούμε στοιχεία για τις υπόλοιπες χώρες και να το τονίσω, αυτά είναι στοιχεία κατά προσέγγιση. Πάμε όμως να δούμε κάποια στοιχεία. Με βάση το ευρωβαρόμετρο, ποιες χώρες στην Ευρώπη, βλέπουμε το χάρτη της Ευρώπης, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Ελλάδα, είτε κλικάροντας και ζητώντας στοιχεία για τιμές, είτε έχουν μπει στη διαδικασία των πρώτων κρατήσεων. Πρώτη, όπως είναι αναμενόμενο, είναι η Γερμανία. Ακολουθεί η Μεγάλη Βρετανία. Τη λίστα συμπληρώνει η Ολλανδία, το Ισραήλ, η Γαλλία, οι σκανδιναβικές χώρες, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ελβετία και η Κύπρος. Να τονίσω ότι δεν μπήκε μέσα η Ρωσία, γιατί δεν βρήκαμε στοιχεία για τη Ρωσία. Ακούσατε και νωρίτερα τον κύριο Σιφάκη που λέει ότι αυτή τη στιγμή είναι ελάχιστες οι προκρατήσεις. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει με την Ρωσία. Μιλάμε πολύ με τους πελάτες επίσης του Ρεθύμνου και ιδιαίτερα τους repeaters, τους οποίους όπως ξέρετε βραβεύουμε κάθε χρόνο και κρατάμε μετά ιδιαίτερη σχέση μαζί τους. Σε όλες αυτές τις αγορές που φάνηκαν από πριν, όπως σας είπα και εγώ πριν, υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιθυμία επανασύνδεσης με την Κρήτη. Όχι, δεν θα το έλεγα. Ο τουρισμός έχει πληγεί ανεπανόρθωτα σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τύπους διαμονής πλέον. Η περσινή χρονιά έδειξε ότι τα καταλήμματα είχαν την τιμητική τους στα μικρά καταλήμματα, οι μεμονωμένες κατοικίες, οι πολυτελείς κατοικίες, οι βίλες, αλλά δεν παρηγυρίζουμε σε καμία περίπτωση, ούτε είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι γι' αυτό. Θέλουμε να δουλέψουμε συλλογικά, θέλουμε να ανοίξουν όλες οι αγορές μας και θέλουμε να στηρίξουμε με τον τουρισμό όλες τις υπόλοιπες συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Τα νούμερα για το 2021 θα είναι μεταξύ 40 και 60% εσείς το 2019. Δηλαδή το χειρότερο σενάριο είναι το 40%, το καλύτερο στο 60% εσείς με το 2019. Διότι οι κρατήσεις που θα γίνονται από Ιούνιο, Ιούλιο και μετά δεν είναι ανάγκη να είναι last minute. Ο άνθρωπος που θα κάνει κράτηση για τη φετινή σεζόν, για το μήνα Αύγουστο-Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δεν θα περιμένει να πάει Αύγουστο-Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Άρα, αν είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο, θα μπορούσαμε να σώσουμε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-Νοέμβριο και να δούμε τι θα γίνει με τον Ιούλιο-Αύγουστο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Μιλάμε σαν να έχουμε πραγματικά αποδεχτεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έκαψε με το θέμα των εμβολιασμών. Εγώ δεν το αποδέχομαι. Διότι αν θα το αποδεχτώ, είναι σαν να τους αφήνω σε εφησυχασμό. Ότι όλο και ορισμένα κράτη πάνε ακόμα πιο σιγά από ό,τι πάμε κι εμείς. Όπως η Γαλλία, ας πούμε. Πιστεύω ότι θα έχουμε σοβαρά προβλήματα από τους μεγάλους μας πελάτες, που είναι η Γερμανία, η Γαλλία, οι σκανδιναβικές χώρες, η Ολλανδία, η Αυστρία, αν δεν πάνε πιο γρήγορα τους εμβολιασμούς.